Με αφορμή το πρόσφατο ατύχημα που είχε ένα μικρό κοριτσάκι στην παραλία Οφρινίου στο νομό Καβάλας, αναδείχθηκε για ακόμη μια φορά το σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει στη λειτουργία του πολυδύναμου κέντρου υγείας στην περιοχή. Μάλιστα, ο πατέρας του πεντάχρονου παιδιού σε ανάρτησή του στα social media εκφράζει την αγανάκτησή του καθώς αναγκάστηκε να μεταφέρει αγωνιωδώς ένα παιδί με αιμορραγία στο κέντρο υγείας στους Ροδολίβους Σερών, προκειμένου να λάβει ιατρική περίθαλψη. Σήμερα το πρωί κατά την διάρκεια παιχνιδιού στην παραλία η κόρη μου 5,5 χρονών τραυματίστηκε από πέτρα στο κεφάλι άθελα από άλλα παιδάκια με αποτέλεσμα ψηλά στο μέτωπο να ανοίξει το δέρμα και να χρειαστεί ράψιμο. Γρήγορα πήγαμε στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο παραλίας Σοφρενίου, το οποίο ήταν κλειστό σε ένα τουριστικό μέρο με τόσο κόσμο να κάνει τι διακοπέ του και με τόσο κόσμο να έχει επενδύσει σε ακίνητα, επιτρέπεται να μην έχουν φροντίσει οι τοπικοί άρχοντε τόσα χρόνια να μην είναι στελεχωμένο το ιατρείο. Ειδικά σε περιπτώσει μικρών παιδιών να γυρνά με το αμάξι και να ψάχνει βοήθεια, πόσο υπομονή μπορεί να κάνει ένα μικρό παιδί που πονάει και αιμορραγεί. Επιπρόσθετα, ο πατέρα τη μικρή ευχαρίστησε δημόσια τον αυαγοσώστη, ο οποίο έσπευσε να βοηθήσει το παιδί καλύπτοντα το τραύμα και δίνοντά τη κουράγιο.